Συνεχίζουμε τις συζητήσεις στο CEO Initiative και τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε και φέτος μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Σάλα, πρόεδρος του Lictos Group, να το πούμε έτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Σάλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το θέμα που συζητήσαμε και σε προηγούμενα οικονομικά πάνελ και να αναφερθώ σε κάτι που είχατε δηλώσει πέρυσι από τους Δελφούς. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Τσομόκο εδώ. Είχατε καταλάβει ότι βαδίζουμε προς στασιμοπληθωρισμό, όπως το λέμε. Θέλω να μου πείτε, να μου σχολιάσετε τώρα με βάση εκείνη τη δήλωση που κάνατε τώρα, τότε, ποιες είναι οι εξελίξεις που έρχονται τώρα. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Πιστεύω όμως ότι κάποια μέτρα έχουν πάρθει κυρίως σε ό,τι αφορά την περιορισμό της ζήτησης της ενέργειας. Υπάρχει ο κατάλληλος εφοδιασμός που επέτρεψε κατά κάποιο τρόπο στην τρέχουσα περίοδο ή την τελευταία μάλλον περίοδο να χαλαρώσει η πίεση στον χώρο το ενεργειακό. Απόδειξη στην Ελλάδα. Έχουμε την υποχώρηση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός υποχώρησε όχι τόσο ο δομικός πληθωρισμός, όσο ο ενεργειακός δείκτης. Ο ενεργειακός δείκτης, από ό,τι φαίνεται τον Οκτώβριο, διαμορφώθηκε στο τέλος του Οκτώβρη από το 55% που ήταν στο 20%. Βελτιώθηκε αρκετά. Αυτό οδήγησε από 12% τον πληθωρισμό στο 9,1% όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ σήμερα. Σωστά. Άρα είχαμε μια αποσυμπίωση, αλλά όχι για δομικούς λόγους όμως, έτσι. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κίνδυνος ακόμα που διαφαίνεται από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που νομίζω ότι η συμπεριφορά η οποία δείχνει μπορεί να οδηγήσει σε διατήρηση του υψηλού επίπεδου κόστους λειτουργίας, διότι ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός κόστους. Σωστά. Εάν λοιπόν δεν κατανοηθεί αυτό απόλυτα, ίσως από εκεί δημιουργηθεί και επιδεινωθεί κάποια κατάσταση. Θα πάμε μετά, κύριε Σάλα, και στη στάση της ΕΚΟΥΤΟΥ, που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Θέλω να μου πείτε λίγο σε τι μοιάζει η σημερινή κατάσταση, ο σημερινός πληθωρισμός, με τον αντίστοιχο που είχαμε βιώσει, για παράδειγμα, το 70-80. Αναφέρθηκαν και άλλοι ομιλητές ότι έχουμε ομοιότητες, αλλά και διαφορές, έτσι. Κοιτάξτε, βασικά και στην τότε περίοδο υπήρξε ένα συνδυασμός δημοσιονομικής χαλάρωσης και νομισματικής. Όπως υπήρχε αντίστοιχα στην περίοδο τη σημερινή, που υπήρξε μια δημοσιονομική χαλάρωση εξαιτίας του προβλήματος του κορονοϊού, σωστά, της πανδημίας, όπως επίσης και μια αντίστοιχη νομισματική πολιτική που βοήθησε και ενίσχυσε τη δημοσιονομική χαλάρωση. Νομίζω ότι την περίοδο του 70 μάλιστα είχαμε πολύ οξία προβλήματα εξαιτίας κυρίως του δολαρίου, που ουσιαστικά η κρίση δημιουργήθηκε, ήταν κρίση τότε κόστους μεν, ναι, αλλά με τεράστιο πρόβλημα στο ίδιο το δολάριο. Το 1971, αναφερόμενοι στο νομισματικό κομμάτι, το 1971 υπήρξε ο απεικλωβισμός ή θα έλεγα η αποδέσμευση του δολαρίου από το χρυσό, όταν διαπιστώθηκε πια ότι μετά από απώλεια αξίας τουλάχιστον 50% σε σχέση με το γεν και το μάρκο, το δολάριο είχε υποχωρήσει πολύ και αφού κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, τους είχε ζητήσει λόγω του δεσίματος δολαρίου χρυσού να αποκατασταθούν τα αποθέματα δολαρίου σε χρυσό, ναι, υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν σε αυτή την αποδέσμευση. Είναι κλασικό το τι είπε ο Νίξον τότε, αλλά κλασικό και τι είχε πει ο τότε αφελής, κατά την άποψή μου, τότε Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, ο Τζον Κόναλι. Μάλιστα. Ότι πηδάμε τους έξω για να μην μας πηδήξουν εδώ. Στο σήμερα δεν έχουμε επιλέξει, ναι. Πολύ σωστά. Στο σήμερα, ο πληθωρισμός που είπατε πριν ότι οφείλεται και στην αύξηση του κόστους κτλ. Δεν οφείλεται και στην... Ο πληθωρισμός κόστους προέρχεται κυρίως ότι υπήρξε μεν το δημοσιονομικό και το νομισματικό πρόβλημα, αλλά υπήρξε συνέπεια από το ενεργειακό κόστος που δημιουργήθηκε. Να το πω όμως απλά, γέμισε και η αγορά χρήματα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν οδήγησε σε πληθωρισμό. Εντάξει, αλλά ο πληθωρισμός που είχαμε και τότε και σήμερα είναι κλασικός πληθωρισμός κόστος. Κλασικός πληθωρισμός κόστος. Ωραία, να το πάμε πιο απλά. Από αυτή την άνοδο των τιμών, ποιοι ευνοούνται και ποιοι είναι αυτοί που θίγονται περισσότερο? Κοιτάξτε, καταρχήν ευνοούνται οι εταιρείες οι οποίες έχουν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Επωφελούνται και χώρες. Ναι. Χώρες επωφελούνται όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα επωφελείται από τον πληθωρισμό βράχυπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα.
από το γεγονός ότι κερδίζει από το ΦΠΑ, με σταθερό το ΦΠΑ, κερδίζει αρκετά από το ΦΠΑ έσοδα σαν κράτος και από εκεί του επιτρέπεται να κάνει και κάποιες μεταβασικές πληρωμές για να αντιμετωπίσει με νέα μέθοδο και όχι την παλιά μέθοδο της ΣΑΤΑ, κάποια δύναμα κοινωνικά στρώματα που δεν μπορεί διαφορετικά να τα βοηθήσει. Άρα υπάρχει ένα θετικό κομμάτι. Υπάρχει έτσι. Θετικό. Και ένα θετικότερο ακόμα υπάρχει το δημόσιο χρέος. Διότι επειδή έχει κλειδώσει το χρέος σε συγκεκριμένα χαμηλά επιτόκια για μακρά περίοδο, ο πληθωρισμός ανεβάζει τις ονομαστικές αξίες του ΑΕΠ και κατά συνέπεια μειώνεται στο κλάσμα, μειώνεται το χρέος έναντι του ΑΕΠ. Άρα η Ελλάδα δίνει την αίσθηση προς τα έξω ή σε πραγματικά νούμερα ότι έχει περιορισμό του χρέους, του δημόσιου χρέους. Πολύ ωραία οπτική. Αυτή δεν την είχαμε ακούσει, σήμερα τουλάχιστον. Μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, δίνει επίσης την αίσθηση η χώρα μας ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα πριν ότι η Ελλάδα να κάνει την γρηγορότερα. Θα έχει ανάπτυξη το 2023. Κάποιοι δεν θα έχουν. Νομίζω ότι έχουμε με καλύτερες προϋποθέσεις το να είμαστε σε καλύτερη θέση. Ναι. Οι προϋποθέσεις είναι ορατές. Οι ορατές προϋποθέσεις είναι ότι εμάς η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, είναι η βιομηχανία. Η βιομηχανία, βιομηχανία. Ναι. Κατά συνέπεια, τα κόστη τα οποία δημιουργούνται ως προσφορά στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, στα βασικά μέταλλα κλπ. Δεν επηρεάζουν τόσο τον ελληνικό τουρισμό, παρά μόνο εμέσως μέσα από τη διατροφική αλυσίδα και τις κατασκευές. Άρα είστε αισιόδοξοι, να το πούμε απλά, για το 2023. Σας είχα κάνει την ερώτηση πέρυσι για το 2022. Θεωρώ ότι θα είμαστε γύρω στο 6 με 7% το 2022 και θα είμαστε περίπου στο 50% από αυτό κάτω, δηλαδή γύρω στο 2,5 με 3% το 2023. Κάτι να πούμε, άρα θα είναι ένα αξιόλογο ποσοστό. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ, να πάμε λίγο στο θέμα της Εκουτού ξανά. Ναι. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε ένα κακό παράδειγμα για μένα. Το 2011, όταν ο τότε κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τρισέ, με πολύ λιγότερο πληθωρισμό, άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια, να το πούμε έτσι λίγο πιο άτακτα, πολλές χώρες του Νότου και κυρίως, τις χώρες που ζητούσαν δανεισμό μεγαλύτερο. Οδηγήθηκαν και σε προγράμματα διάσωσης, να το πούμε έτσι. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση τότε στην Ευρώπη. Τώρα ξέρουν τι κάνουν. Κοιτάξτε, έχει ένα πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόνιμο. Να. Αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο Τράγκη, έχουν θέμα. Έχουν θέμα δομικό. Δηλαδή δεν μπορούν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη σε οικονομικό επίπεδο. Ο Τρισέ λοιπόν, ακολουθώντας τις οδηγίες των 2-3 μεγάλων χωρών της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας κλπ, προσπάθησε να κάνει μια περιοριστική πολιτική, να οδηγήσει τις χώρες οι οποίες εξαρτώνται από τον εξωτερικό δανεισμό να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Αυτό δημιούργησε προβλήματα στις χώρες, διότι ήταν και με απότομο τρόπο έγινε και με πάση περιπτώσει χωρίς κανένα σχεδιασμό βοήθειας ή ενίσχυσης των χωρών αυτών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σημερινή περίοδο της ECB, νομίζω ότι δεν χρειάζεται το πούμε, έχει γίνει θέμα συζήτησης, για να το πω κομψά, το γεγονός ότι πέρυσι προέβλεπε 1% ή 1,5% πληθωρισμό και έπεσε απολύτως έξω. Τελώς, ναι. Αυτά που έλεγε στις αρχές του χρόνου κλπ. Και μόλις προδημήνου κατάλαβε ότι είμαστε σε φάση στάσιμο πληθωρισμό, ότι πλήττεται ακόμα και η Γερμανία κλπ. Αλλά δυστυχώς, μαζί έχουμε να κάνουμε. Μοιάζει να ακολουθεί την πολιτική της ΦΕΝΤ, ενώ είναι άλλο το πλαίσιο. Έχετε δίκιο. Η ΦΕΝΤ έχει διαφορετική στρατηγική. Καταρχήν, στην Αμερική υπάρχει πλήρης απασχόληση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, ανεβάζοντας τα επιτόκια στην Αμερική, μπορεί ως ένα βαθμό να επηρεάζεται η κατανάλωση ελαφρώς και να δημιουργείται κάποια μικρή ανεργία ενδεχομένως από την άνοδο των επιτοκίων. Αλλά δεν πλήττεται τόσο η αμερικάνικη επιχείρηση, επειδή έχει και εναλλακτικούς τρόπους εκτός των δανείων, εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Σωστά. Από τις αγορές. Στην Ευρώπη αυτό κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, και ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η άνοδος των επιτοκίων σε περιόδους στην οποία υπάρχει δεδομένος πληθωρισμός κόστους και πρόβλημα διαρθρωτικό στην προσφορά, επιδεινώνει την κατάσταση. Ελπίζω να το κατανοήσει. Ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος
διαπίστωσε και αυτός πρόσφατα ότι γίνονται απότομες αυξήσεις των επιτοκίων. Το ανέφερε, ναι. Του βασικού επιτοκίου. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σταματήσει και να μην προχωρήσει σε άλλη. Να σταματήσουν εντελώς οι αυξήσεις. Να σταματήσει εκεί που είναι, εκεί να σταματήσει. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν πρόκειται να το εφαρμόσουν. Δεν πρόκειται, αλλά νομίζω θα οδηγήσει σε κρίση και δεν είναι η πρώτη φορά που οι μηχανισμοί οι ευρωπαϊκοί οδηγούν σε κρίση στην ίδια την Ευρώπη. Ας ελπίσουμε να μην γίνουν κινήσεις οι οποίες δεν έχουν προϋπολογιστεί σωστά. Και εγώ το ελπίζω. Είστε ένας επιχειρηματίας που πάντα βλέπει μπροστά και θέλω να μου πείτε σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, τι ευκαιρίες βλέπετε τώρα και σε ποιους τομείς. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια βιομηχανία όπως είναι ο τουρισμός, που αν δει την αναβάθμισή του, σχεδιαστεί η αναβάθμιση και υπάρξουν πρωτοβουλίες για ποιοτικότερα στοιχεία στον τουρισμό, νομίζω ότι είναι ένας πολύ σοβαρός χώρος επενδύσεων. Τουρισμός. Διεθνός, ναι. Τουρισμός. Ένας δεύτερος μεγάλος χώρος είναι η ενέργεια. Βλέπουμε ότι μέχρι το 2032-2033 πρέπει να έχουν επενδύσει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω το περιθώριο είναι μεγάλο. Θα τρέξουν, πιστεύετε, πιο έντονες επενδύσεις από τώρα ή βραχυπρόθεσμα σταματάει η στροφή. Κοιτάξτε. Βεβαίως υπάρχουν τεχνικά εμπόδια βασικά που δεν έχουν επιληθεί. Άλλωστε, νομίζω ότι ακούσατε τον Γιώργο τον Περιστέρη. Σωστά, το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστούν, διότι διαφορετικά δεν γίνεται. Όπως λέγαμε, ας πούμε, δεν υπάρχει καινοτομία στο κράτος, στην Ελλάδα. Και 20 χρόνια, 30 χρόνια λέγαμε ότι η απώλεια εθνικού προϊόντος από την έλλειψη και της καινοτομίας και του σύγχρονου αυτού που κάνει ο Πιερακάκης, δηλαδή δουλειάς, για να το πούμε και ονομαστικά, για 20 χρόνια ψηφιακή πολιτική δεν υπήρχε στο ελληνικό δημόσιο. Η ζημιά ήταν τουλάχιστον 4 με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό λοιπόν τα τελευταία 2-3 χρόνια αντιμετωπίζεται. Και βλέπουμε ότι έχει διευκολυνθεί, η Ελλάδα είναι πιο προχωρημένη. Δηλαδή, στην περίοδο του κορονοϊού, στη Νέα Υόρκη ψάχναν να δουν τι θα κάνουν. Σωστά. Στην Ελλάδα το είχαμε λύσει. Ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Και αν με επιτρέπετε, η τεχνολογία είναι πραγματικό μέσο να μειωθεί ο πληθωρισμός, έτσι, η αυτοματοποίηση. Είναι και άμεσα μετρήσιμο. Άμεσα μετρήσιμο. Για το τραπεζικό σύστημα που το ξέρετε τόσο καλά, ποιο ρόλο καλείται να παίξει τώρα που μπαίνουμε στο 23. Λάξτε, τρέχει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κάτι που είναι θετικό. Εξαιρετικά θετικό. Αλλά οι τράπεζες έχουν κομβικό ρόλο. Οι τράπεζες δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο σε αυτό. Θα πρέπει και να εξυγχρονιστούν, αλλά να ανοίξουν και να ανοίξουν δρόμους για περισσότερες εξαγωγές και υποβοήθηση και συμβουλευτική, αλλά και χρηματοδοτική των ελληνικών επιχειρήσεων. Άρα να αλλάξουν και λίγο το ρόλο τους, να γίνουν πιο consulting, να το πούμε έτσι. Παραγίναν όμως συμβουλευτικές, χρήματα δεν δίναν τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγα να μοιάσουν περισσότερο με τράπεζες. Μάλιστα. Ο ρόλος της τράπεζας είναι αυτός. Εντάξει, τώρα εδώ που σας έχω στη σκηνή και μιλώντας για τράπεζες, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα της Παγκρίτιας. Σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία τελικά δεν μπήκατε όπως είχατε προγραμματίσει. Ποιος ήταν ο λόγος? Κοιτάξτε, για να πω αυτό που έχει συμβεί στην πραγματικότητα, είναι ότι εγώ μπήκα στην Παγκρίτια για να σώσω την Παγκρίτια το 2017. Μάλιστα. Δεν είχα κανένα όνειρο να μπω σε μια μικρή επαρχιακή τράπεζα. Μετά από αυτό που είχα δημιουργήσει, την Τράπεζα Πειραιώς, τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, που από το 0,1% την έφτασε στο 32% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Και με εξαγορά 28 τραπεζών διεθνώς. Απλώς μπήκα επειδή είμαι από το Ηράκλειο, είδα φίλους και πατριώτες που μου το ζήτησαν, το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος με ενθάρρυνε για να σωθεί η τράπεζα, και έτσι μπήκα. Είχα ξεκαθαρίσει λοιπόν, παρά το γεγονός ότι είχα κλείσει τη συμφωνία με την HSBC, με τα Χανιά, μια σειρά πραγμάτων για να δώσω αξία, να κάνω πιο γνωστή την τράπεζα στην Ελλάδα, θα μπορούσα να μείνω με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε και για μένα η δυνατότητα να παραμείνω στρατηγικός επενδυτής. Μάλιστα. Αν δεν είμαι στρατηγικός επενδυτής, εγώ δεν πάω να γίνω επενδυτής απλώς μιας μικρής τράπεζας. Εκείνο με ενδιαφέρει να την πάρω και να την αναπτύξω. Αν βλέπω ότι υπάρχουν, να το πω έτσι πιο λαϊκά, είτε τρικλοποδιές ή οτιδήποτε άλλο, προτιμώ να δώσω τη θέση μου και να βοηθήσω ένα άλλο μέτοχο με άλλη οπτική γωνία και με άλλη
και με άλλα δεδομένα και οικονομική δυνατότητα, ούτως ώστε να βοηθήσει την τράπεζα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας έτσι λίγο τη συζήτηση, γενικά στο τραπεζικό σύστημα, βλέπετε ευκαιρίες αλλαγών και θα ήθελα και το σχόλιο σας για τα κόκκινα δάνεια, γιατί αναφέρθηκε πριν ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ σημαντικό δρόμο. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Εξυγχρονίζονται οι τράπεζες, το βλέπουμε κάθε μέρα. Έχω την εντύπωση ότι εάν βοηθηθούν από τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται και αποφύγουμε τους κινδύνους, που πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μικρότερους κινδύνους από την υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω θα το ξεπεράσουν. Θέλω να πω, μόνο κλείνοντας για τα προηγούμενα, ναι, ναι, ότι ένας μεγάλος κίνδυνος από τη συμπεριφορά της Ευρώπης, εάν επιμηκυνθεί η κρίση, οι κίνδυνοι οι οποίοι δημιουργούνται είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον τόπο μας είναι η πολιτική αβεβαιότητα. Η πολιτική αβεβαιότητα... Το λέτε αυτό και εν ώψη εκλογών. Το λέω και εν ώψη εκλογών. Ναι. Διότι αν υπάρξει πολιτική αβεβαιότητα, η ζημία η οικονομική στην Ελλάδα θα είναι ανεπανόρθωτη. Λέω, ας πούμε, η δική μου εκτίμηση είναι όχι μόνο σε επίπεδο αύξησης κατά 2-3% του εθνικού προϊόντος που θα υστερήσει. Τόσο πολύ. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι μόνο εκεί, γιατί το 1-2-3% του εθνικού προϊόντος είναι 5-6 δις. Η απαξίωση που θα γίνει ακόμα και στις περιουσίες θεωρώ ότι θα ξεπεράσει το 20%. Δηλαδή η ζημιά από την πολιτική αβεβαιότητα και βεβαίως και άλλους παράγοντες συνοδευτικούς όπως είναι ο πληθωρισμός ενδεχομένως δημιουργήσει ζημιά στους Έλληνες πολίτες μεγαλύτερη από 200 με 300 δισεκατομμύρια στις περιουσίες τους. Άρα, να πούμε και στους ανθρώπους που εκπροσωπούν τα πολιτικά κόμματα να πάνε με όσο το δυνατόν γίνεται σύνεση στις εκλογές. Δεν το συζητάμε με σύνεση και ηρεμία. Δεν φαίνεται αυτό προς το παρόν. Διότι θα σας πω το εξής. Πιστεύει κανείς ότι αν έχουμε 6 μήνες ή ένα χρόνο πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα, δεν θα υποχωρήσουν τα ακίνητα τουλάχιστον κατά 20 με 25%. Αυτό από μόνο του είναι 300 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ας ελπίσουμε να πάμε με τους καλύτερους όρους σε μια εκλογική διαδικασία. Όλοι το ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.